Ναι, νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι απολύτως φανερό επί του πραγματικού, επί της πραγματικής αντιπαράθεσης. Είναι πολύ δύσκολο να πείσεις όταν οι 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν θα δουν τις συντάξεις τους να περικόπτονται, είναι πολύ δύσκολο να πείσεις όταν δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες δούνε σοβαρές μειώσεις στις εισφορές τους από 1η-1η-2019. Είναι δύσκολο να πείσεις όταν στη νέα φάση, με αυτό το νόμο, οι εργαζόμενοι θα έχουν επιτέλους δικαίωμα να παρίστανται με δικηγόρο στην εκδίκαση, όταν θίγονται από παράνομη συμπεριφορά του εργοδότη. Και βεβαίως είναι δύσκολο να πείσεις όταν με αυτές τις διατάξεις του νόμου θα έχεις ενίσχυση του σώματος των επιθεωρητών εργασίας, δύο νέα τμήματα, αλλά και δυνατότητα των επιθεωρητών εργασίας να μπορούν να λειτουργούν απέναντι από από συμπεριφορές και σε ένα πλαίσιο συμπεριφορές, ενώ βίες απέναντί τους, και σε ένα πλαίσιο ασφάλειας. Είναι δύσκολο να πείσεις όταν έχεις ένα νομοσχέδιο που για τα 69 ιδρύματα που παρέχουν φροντίδα σε παιδιά αμαία, παιδιά με τυπική ανάπτυξη, σε ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες, φέρνεις επιτέλους 341 οργανικές θέσεις, μόνιμες θέσεις, για να έχει συνέχεια στη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων κλπ. Και γι' αυτό και οι κύριοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι που προηγήθηκαν από μένα για άλλα πράγματα μίλησαν. Γιατί στο τέλος, και αυτό θα είναι απολύτως σαφές, όλοι θα ψηφίσουν, εκτός ίσως από το ΚΚΕ, νομίζω, που έχει δηλώσει ότι θα ψηφίσει κατά, όλοι θα ψηφίσουν αυτές τις θετικές διατάξεις που μπορούμε τώρα να κάνουμε πράξη. Και γι' αυτό εγώ θα περιμένω με υπομονή, μήπως έρθει και φανεί ο κύριος Μητσοτάκης να πει κάτι σε αυτήν εδώ την αίθουσα, σε αυτή την κρίσιμη, σημαντική στιγμή που μπορούμε και κάνουμε πράξη δεσμεύσεις μας και τις υλοποιούμε. Και επίσης θα καλέσω τον κύριο Δένδια να ξαναδούμε και τους άλλους συναδέλφους από την εξωματική αντιπολίτευση, να ξαναδούμε μαζί το βίντεο της τάσης του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Χατζηδάκη, όταν στην αίθουσα της Γερουσίας μιλούσε ο κύριος Μοσκοβισή. Έτσι, για να θυμόμαστε μερικά πράγματα και για να κάνουμε πραγματική και ουσιαστική αντιπαράθεση. Και για να πάω στο πιο συγκεκριμένο. Και επειδή πράγματι υπάρχουν ορισμένες ενστάσεις που εγώ θα ήθελα να συμβάλλω στο να ξεκαθαριστούν αυτές, εν πάση περιπτώσει, οι όποιες συγχύσεις υπάρχουν, γιατί μας έχουν πει τα χίλια όσα, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη συζήτηση. Κάνετε, λέει, ένα κόλπο. Ποιο είναι το κόλπο? Συγκρίνετε το 2019 με το τι θα ίσχυε το 2019 με αυτά τα μέτρα που παίρνετε, και άρα λέτε τι θα ίσχυε το 2019, τι αλλαγή κάνουμε, τι θα ισχύει το 2019. Ξεχνάτε τα άλλα χρόνια. Λίγο για να απαντήσουμε σε αυτό και να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, και επειδή κάποιοι συνάδελφοι ζήτησαν και συγκεκριμένα νούμερα, εγώ με ευχαρίστηση θα τα δώσω. Τα είπε και η κυρία Υπουργός στην Επιτροπή, αλλά κάποιοι φαίνεται δεν προσέχουν όταν λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, η τελική μείωση στο συντελεστή, ό,τι και να πείτε, θα είναι 33,3%.
Δεύτερον, αυτό σε σύγκριση με αυτά που πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες το 2018 είναι πάντα έτσι και είναι ενιαίο? Όχι, και δεν θα μπορούσε να ήταν έτσι. Και γιατί αλλάζει η βάση υπολογισμού, όπως έχει ήδη υποθεί, και αυτό το ξέρουν όλοι, και γιατί κανένας δεν θέλει να κάνει κόλπα και λαθροχειρίες. Για να πω λοιπόν εγώ συγκεκριμένα παραδείγματα. Σε δικηγόρους και μηχανικούς, τι ίσχυε το 2018. Μηνιαία εισφορά για κύρια σύνταξη 179 ευρώ. Μηνιαία εισφορά εφάπαξη επικουρική 94 ευρώ. Μηνιαίες συνολικές εισφορές 2,73 ευρώ. Τι θα ισχύσει το 2019? 148 μηνιαία εισφορά για κύρια σύνταξη, 64,50 μηνιαία εισφορά για εφάπαξη επικουρική, συνολικά μηνιαίες εισφορές 2,13 ευρώ. Ποσοστό μείωσης 18 με 19, 22,16%. Άλλο παράδειγμα. Ετήσιο μεικτό εισόδημα 25.032 ευρώ. Για να μην λέω όλα τα νούμερα, συνολικές μηνιαίες εισφορές 391 ευρώ. Για το 18, τι θα ισχύσει για το 2019? 271 ευρώ οι μηνιαίες εισφορές. Μείωση 30,82%. Ακόμη ένα παράδειγμα. Ετήσιο μεικτό εισόδημα 40.032 ευρώ. Για το 2018, 626 ευρώ. Για το 2019, 388 ευρώ. Συνολικές εισφορές, μείον 38,10%. Συνεπώς, όταν λέμε όλη την εικόνα, λέμε όλη την εικόνα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα και νομίζω ότι όποιος κάτσει προσεκτικά και δει τα συγκεκριμένα παραδείγματα, όχι μόνο στο αναμφισβήτητο θέμα, δεν υπάρχει αμφισβήτηση σε αυτό, ότι θα υπάρξει 33,3% μείωση του συντελεστή, αλλά και τι θα σημαίνει αυτό από φέτος του χρόνου, μπορεί κάλλιστα να καταλάβει ότι πρόκειται για σημαντικές μειώσεις στις εισφορές των ασφαλισμένων. Μας λένε, μα βάζετε, λέει, το επικουρικό και το εφάπαξη στο κατώτερο. Και λέει ο κύριος Βρούτσης, δεν ξέρω ποιος ακριβώς του κάνει τους λογαριασμούς, ότι στο τέλος, λέει, θα πάρουν 3.000 ευρώ εφάπαξ και 72 ευρώ ή κάτι τέτοιο, 30 ευρώ επικουρική σύνταξη. Προσπαθώ να καταλάβω με ποια μέθοδο το έχει κάνει αυτό και θα πω λίγο τα νούμερα για να μην λέω πολλά. Ανεξαρτήτως εισοδήματος, όλοι οι δικηγόροι και οι μηχανικοί θα καταβάλουν την ελάχιστη εισφορά για επικουρική 41 ευρώ και την ελάχιστη εισφορά για εφάπαξ 23,5 ευρώ. Και επίσης θα καταβάλουν, για να λέμε όλη την εικόνα, και σε 36 μηνιαίες δόσεις αναδρομικά και τις εισφορές από 1η-1η του 2017 που δεν πήγανε οι κλήσεις για τις εισφορές. Ποια είναι τα αποτελέσματα λοιπόν, αν κάτσει κανένας και το υπολογίσει, με τις ελάχιστες εισφορές και με τη δυνατότητα να αυξήσει τις εισφορές του, εάν και εφόσον θέλει και αν βρίσκεται σε δυνατότητα να το κάνει. Με 40 έτη ασφάλισης, επικουρική 187 ευρώ. Εφάπαξ 22.100 ευρώ με 30 έτη ασφάλισης. Επικουρική 118 ευρώ. Εφάπαξ 14.000 ευρώ. Νομίζω ότι κάπως απέχουν αυτά από αυτά που μας είπε ο κύριος Βρούτσης και θα τον παρακαλέσω να κάνει καλύτερους υπολογισμούς. Και τελευταίο και το πιο σημαντικό νομίζω. Το ότι θα ψηφίσει θετικά η Νέα Δημοκρατία και άλλες πολιτικές δυνάμεις είναι φανερό, έτσι. Τι λένε? Λένε ότι έρχεστε στη δικιά μας πολιτική. Σας τα λέγαμε. Αφού τους καταστρέψετε, μετά κάνετε τις διορθώσεις που εμείς σας λέγαμε. Τι προσπαθούν να κρύψουν όλη αυτή τη φασαρία όμως? Και εκεί είναι, νομίζω, αν ήθελα κάτι να μείνει από την ομιλία μου, είναι αυτό που θα πω τώρα. Τι προσπαθούν να κρύψουν?
όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Αυτό προσπαθούν να κρύψουν. Διότι αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ είναι ανατριχιαστικά να τα διαβάζεις και θα είναι δραματικά να τα ζήσουμε. Διότι ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λίγο πολύ μίλησε για τη διάλυση του δημόσιου κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος. Ξέρετε πώς? Βάζοντας την επικουρική στην ιδιωτική ασφάλεια, στην ουσία, μια μετάβαση που πολύ έγκυροι ομιλητές, πολύ έγκυροι αναλυτές λένε ότι θα στοιχήσει τουλάχιστον 30 δισεκατομμύρια ευρώ, άρα ενήν συνταξιούχοι που παίρνουν επικουρική σύνταξη θα βρεθούν στον αέρα, διότι πρέπει ταυτόχρονα να μας πει πού θα τα βρει αυτά τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ για να κάνει αυτή τη μετάβαση. Αλλά το κυριότερο είναι ότι θέλει να παίξει στα ζάρια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών τις συντάξεις των νέων συνταξιούχων που τους υπόσχεται αυτό το περίφημο ατομικό κουμπαρά που τάχα θα τους φέρει υπεραποδόσεις σαν αυτές που υπόσχονταν στη χιλή 70% και καταστράφηκαν γιατί ούτε 20-28% δεν πιάσανε. Συνεπώς αυτό είναι όλη η φασαρία, για να καταλαβαίνουμε, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας συνολική κριτική για τα πεπραγμένα και για το ασφαλιστικό σύστημα λίγο πιο ειδικά, προσπαθεί, και ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για τον χρόνο που μου δώσατε, προσπαθεί να κρύψει το ανατριχιαστικό της σχέδιο για τη διάλυση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Μαντά.